Μπορεί η Σοφία να πέρασε, αλλά να άφησε σε γενικές γραμμές την Κρήτη εκτός των ακραίων της διαθέσεων. Ο τηλέμαχος όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμος να ξεδιπλώσει την έντασή του από τη μια στην άλλη άκρη του νησιού. Από το πρωί, καιρικές συνθήκες έχουν αλλάξει με επικράτηση βροχοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης. Ωστόσο, από τις βραδινές ώρες αναμένεται να έρθει και το χιόνι, που δεν αποκλείεται να στρωθεί όχι μόνο στα ορεινά, αλλά ακόμη και σε παράθαλάσσιες περιοχές. Το χιόνι αυτή τη φορά θα σημειωθεί σε πολύ χαμηλά υψόμετρα και μιλάμε για χιονόστρωση σε χαμηλά υψόμετρα. Αλλά χιονόπτωση θα δούμε σε ακόμη χαμηλότερα υψόμετρα, ενδεχομένως και εντός των πόλεων, κυρίως βέβαια στα βόρεια του νησιού, γιατί οι νοτιότερες περιοχές θα έχουν πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες. Θα έχουμε σε όλα τα σημεία που απαιτείται μηχανήματα για καθαρισμούς, εφόσον έχουμε μια πρόβλεψη τέτοιας μορφής. Η ψυχρή εισβολή που επιμένουν να εμφανίζουν τα νεότερα δεδομένα των προγνωστικών μοντέλων σχηματίζουν την εικόνα ενός χιονιά που μπορεί να είναι σύντομος, αλλά θα προκαλέσει σημαντικές χιονοπτώσεις στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, με τα φαινόμενα στο νησί να εντοπίζονται κυρίως από τις βραδινές ώρες, που η ένταση των χιονοπτώσεων και η εμφάνισή τους, όλο και σε χαμηλότερα υψόμετρα, θα διαρκέσει μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τρίτης. Το κύμα κακοκαιρίας φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερα έντονα χαρακτηριστικά, μοιάζει περίπου με τα χαρακτηριστικά του 2017. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να κλειστεί στα σπίτια τους, αλλά εφόσον είναι αναγκαίο να μετακινηθούν, πρώτα απ' όλα να έχουν ενημερωθεί για τις καιρικές συνθήκες που επικρατήσουν με βάση το δρομολόγιο το οποίο θέλουν να ακολουθήσουν. Εάν είναι σίγουρα με γιοταχή, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι γεμάτο το ρεζερβουάρ, να έχουν κατάλληλη ενδυμασία με βάση τις καιρικές συνθήκες, να έχουν και ένα πρόχειρο φαρμακείο ή αν έχουν προβλήματα χρόνια υγείας να έχουν τα φάρμακά τους μαζί. Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από την Τρίτη το απόγευμα από τα δυτικά και λίγο αργότερα και ανατολικότερα, εμφανίζοντας βελτίωση του καιρού, με τους φορείς του νησιού να είναι, όπως λένε, έτοιμοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν. Αν δεν τηρούμε τους κανόνες, κινδυνεύουμε να ταλαιπωρηθούμε. Γιατί το χιόνι σε δευτερόλεπτα μέσα σε αποκλεί. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος έχουν ήδη μπει οι ορεινές και οι μειωρινές περιοχές, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται όλα τα μηχανήματα των Δήμων, που πιθανότατα θα χρειαστούν για τη διάνοιξη δρόμων, ενώ επιποδός βρίσκεται και η πυροσβεστική υπηρεσία, προκειμένου να παρέμβει σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί βοήθεια. Έχουμε δει περιπτώσεις να ανεβαίνουν στα Ψιλορίτη με καλοκαιρινή ενδυμασία. Έτσι. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις να κινούνται χωρίς αλυσίδες. Έχουμε δει περιπτώσεις να διασκίζουν αυτά τις λανικές διαβάσεις, τα ορμητικά νερά, χυμάρους και ή άλλες περιπτώσεις, οποίες στάσιμα νερά που διασκίζουν με όχημα και να κινητοποιούνται και να ενεργοποιούν πολλές αρχές, όχι μόνο την πυροσβεστική υπηρεσία, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Βλέπουμε δηλαδή μια υποεκτίμηση των καταστάσεων αυτών και των συνθηκών από τη μια μεριά ή μια υπερεκτίμηση από την άλλη των δυνατοτήτων που έχουν οι συγκεκριμένοι παθόντες. Να δείξουν προσοχή και να μην μπαίνουν στο δρόμο προετοίμαστοι, ζήτησαν από τους πολίτες οι φορείς που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας, εξηγώντας ότι στη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο, λόγω κακού χειρισμού των πολιτών, να βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου τόσο οι ίδιοι, όσο και οι υπηρεσίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν φαινόμενα εγκλωβισμών σε ορεινές περιοχές. Ιδιαίτερα θα θέλαμε όμως να επιστήσουμε την προσοχή όσων δραστηριοποιούνται στις νότιες ακτές του νησιού μας, στο νοτιοδυτικό και νοτιοανατολικό κριτικό πέλαγος, όπου εκεί ίσως έχουμε πιο ανέμους μεγαλύτερης έντασης. Έχοντας ήδη καταγράψει μια σειρά από ακραία καιρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια, οι φορείς εξήγησαν ότι είναι πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, έχοντας στο επίκεντρό τους τις συνέπειες που μπορεί να έχουν και οι έντονες βροχοπτώσεις ή και το λιώσιμο του χιονιού που δημιουργεί προβλήματα σε αρκετές περιοχές, απειλώντας ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Χρειάζεται και οι πολίτες να είναι σε εγρήγορση με μέτρα αυτοπροστασίας που προβλέπει η πολιτική προστασία, αλλά κυρίως εμείς, οι φορείς της πολιτικής προστασίας, να έχουμε καλή συνεννόηση, καλή ετοιμότητα και καλή συνεργασία μεταξύ μας. Όπως επισημάνθηκε, στόχος δεν είναι άλλος από το να περάσει και αυτό το κύμα κακοκαιρίας χωρίς αρνητικές συνέπειες, παρά μόνο τα θετικά που μπορεί να δημιουργήσει αυξημένη στάθμη του νερού σε περιοχές που συχνά μαστίζονται από λειψιδρία. Εκείνο το οποίο θα βιώσουμε το επόμενο διήμερο με την έλευση της νέας κακοκαιρίας θα ανεβάσει πραγματικά την Κρήτη μας στο υψηλότερο σκαλοπάτι όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης όσον αφορά τα νερά που θα πέσουν καθώς επίσης και τα χιόνια τα οποία θα έλθουν για τον τόπο μας.